πάμε να σου πω γιατί η Γιώτα μας αυτό το Σάββατο θα την δούμε στο περιοδικό Καπουτσίνο, εξώφυλλο και συνέντευξη. Θέλω να σου πω ότι εμείς ρίξαμε μια ματιά και σου έχω backstage. Όχι αυτά που περιμένεις να δεις. Πού τα βρήκες εσύ τα backstage? Καλά, να είναι καλά η παραγωγή, ο Κώστας, η Νικολέτα, τα παιδιά, όλο το control. Η Ναταλία μας, να σου πω σε πού έγινε η φωτογράφηση, στο ξενοδοχείο Classic. Είχαμε κάνει αυτή την υπέροχη φωτογράφηση με πολύ ωραία παραγωγή. Απαραγωγός ο κύριος Κώστας Καφίδης, ο παραγωγός μας βεβαίως. Και ήταν στο Classic Hotel, ένα πολύ πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Ένα πραγματικά πολύ, ένας πολύ ωραίος χώρος. Πολύ ζεστός χώρος. Στο κέντρο της πόλης, εκεί στην πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Σολομού είναι. Ναι. Και πραγματικά ήταν υπέροχη, πραγματικά αυτή η εμπειρία. Δούλεψε πολύ κόσμος για αυτή τη φωτογράφηση. Μπράβο. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλη την ομάδα, τον Κώστα Σκαφίδη, τον παραγωγό μας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε την Ολέσια μας, Ολέσια φωτογράφος μας, η Λόνα η Καραμπόλκη στο make-up, ο Σάββας Ξενοφώντας στα μαλλιά, στην επιμέλεια των μαλλιών. Μην ξεχάσω κανένα. Λουτσιάνα, η κυρία Λουκία μας έκανε αυτή την υπέροχη διακόσμηση. Μπράβο. Αυτά τα ροδοπέταλα που έβαλε, τα κεριά, τα πολύ ωραία. Ωραία. Ήταν πολλοί κόσμος που δούλεψε. Η Νάταλη Μιχαλίδου, βεβαίως, η δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια του περιοδικού. Και τους ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πολύ. Και εύχομαι το αποτέλεσμα να είναι πολύ καλό. Αφού έχεις μια αγωνία για το αποτέλεσμα, πάμε να σου δείξουμε λίγο backstage. Για πάμε να δούμε. Και από εκεί και πέρα, ραντεβού το Σάββατο επίσημα. Για να δούμε λίγο Γιώτα Κουφαλίδου φωτογράφηση. Καλά, εγώ τώρα εδώ τι κάνω. Κοιμάμαι. Λοιπόν, εδώ είναι ο Σάββας που σε. Ο Σάββας Ξενοφώντας που μου φτιάχνει τα μαλλιά μου και καθημερινά. Είναι λίγο πριν να ξεκινήσει η φωτογράφηση. Είμαι ήρεμη. Είμαι σε μια ήρεμη φάση. Άμα δεν είσαι δίπλα μου, είσαι ήρεμη. Είμαι σε μια. Εδώ η Λόνα μου, η αγαπημένη που έτσι επιμελήθηκε το μακιγιάζ μου. Βάζετε τις τελευταίες πινελιές λίγο πριν από τη φωτογράφηση. Έχει τελειώσει το χτένισμα και τώρα είμαστε. Και φοράω και αυτό το υπέροχο, να πούμε και τα υπέροχα φορέματα από προνόβιας, οίκος προνόβιας. Και ξεχάσαμε να πούμε ποιο έχει αναλάβει το styling. Σκεύη Θούπου, βεβαίως. Η Σκεύη μας. Η Σκεύη μου. Μια φορά, μπράβο, ρε Σκεύη. Η Σκεύη μου, η αγαπημένη μου. Έτσι. Άμα η Σκεύη βάλει το χέρι της, εννοείται πως το αποτέλεσμα είναι πάντα θεϊκό. Αυτό σας λέω. Και μου έφερε μόνο και αυτά τα υπέροχα κοσμήματα. Βλέπεις τι ωραία κοσμήματα φοράω. Να τη Σκεύη εδώ. Αχ, τι ωραία. Το Σάββας. Κοσμήματα από Νίκο Ιωάννου, έτσι. Τέλεια. Πολύ Τέλεια. Ωραία διαμάντια, γιατί αυτή η βραδιά απαιτεί και πολύ ωραία κοσμήματα. Έτσι. Αυτή η μέρα. Α, ωραίο εδώ, φόρεμα. Καλά τώρα. Εδώ είμαστε στο λόμπι του ξενοδοχείου, είναι όλοι εκεί. Και ο Κώστας είναι και έτσι. Ο Κώστας, πού είναι ο Κώστας? Όχι, είχε μια είναι φωτογραφία. Ο Σάββας, είναι ο Σάββας, είναι ο Χρήστος από Λουτσιάνα, είναι η Σκεύη μας, είσαι εσύ. Και στο τέλος δεν ξέρω, παιδάκι είναι. Είναι ξέρω, εκεί. Δεν βλέπω παιδά. Η Λουκία. Η Λουκία είναι καλέ. Σαν παιδάκι φαίνεται. Είναι εκεί που γίνονται οι προετοιμασίες, γιατί εντάξει, για να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα προς τα έξω. Στο κρεβάτι έγινε φωτογράφηση. Όχι στο κρεβάτι, εσύ, πονηρούλη. Είπα, μπορεί να. Όχι στο κρεβάτι. Επειδή είναι το Αγίου Βαλεντίνου, μην πάει είναι το μυαλός. Είναι ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο με πολύ πολύ ωραίους χώρους, το Classic Hotel. Και κάναμε πολύ. Βλέπεις, κοίταξε τώρα. Εντάξει, αυτό είναι backstage, δεν θα μπει αυτή η φωτογραφία. Απλά είναι αυτό εκεί που βγαίνω από το ξενοδοχείο. Έχει μια πολύ ωραία είσοδο. Νομίζω να κρατήσουν τις φωτογραφίες για διαφημιστικό του ξενοδοχείου. Ναι, είναι πολύ ωραία αυτή η φωτογραφία. Ότι αυτή η κουκλάρα γκόμε να μπαίνει στο ξενοδοχείο, οπότε ελάτε κοντά μας. Έχει πολύ ωραίους χώρους, πολύ ωραίους ζεστούς χώρους, με πολύ λεπτομέρεια. Νομίζω ή ένα ή δύο χρόνια έχει που ανακαινίστηκε και έγινε πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι καινούριο, είναι πολύ ωραίο. Έχει ανακαινίστηκε πριν ένα-δύο χρόνια. Έχει πολύ ωραίο καθιστικό. Και τον μπαρ κάτω, καιρός φωτισμός το βράδυ. Πολύ ωραίο. Είναι πραγματικά ένα ξενοδοχείο που σε ξεκουράζει πάρα πολύ. Το γνωρίζω. Περάσαμε πολύ όμορφα. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τους ανθρώπους εκεί. Η φιλοξενία τους ήταν πραγματικά απίστευτη. Δηλαδή μας έδωσαν δωμάτιο να ετοιμαστούμε. Να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε, να κάνουμε τις προετοιμασίες μας, να μας κεράσουν. Η φιλοξενία ήταν καταπληκτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Classic Hotel και όλη την ομάδα που έχει δουλέψει. Εγώ προσωπικά ευχαριστώ όλη την ομάδα που έχει δουλέψει για το καπουτσίνο. Ραντεβού θα το Σάββατο. Το Σάββατο, περιμένουμε να δούμε. Η ώρα η καλή. Το Σάββατο λοιπόν, αγαπησιάρικο καπουτσίνο με εξώφυλλο την Γιώτα Κουφαλίδου. Θα είναι η θεά του έρωτα, η μούσα του έρωτα. Τι ρόλο θα έχεις? Ωραίο δεν είναι να είσαι μούσα του έρωτα? Είμαι, μούσα του έρωτα νομίζω. Είμαι, δηλαδή, δύο λεπτά το ξέρεις. Θα αποκαλύψω τον τίτλο, να τον αποκαλύψω. Για πες. Γιατί μου άρεσε πολύ ο τίτλος. Τι? Όχι, δεν με αφήνω Κώστας. Classic είναι έκπληξη, girl. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Ναι, δεν το λέω. Classic girl. Α, κοίταξε τώρα, είδες classic, Κώστα. Classic woman, classic passion, classic love. Δεν σου λέω. Κάτι με classic. Δεν σου λέω. Το βρω εγώ, μην πάμε να δούμε, τι θα δούμε Κώστα.
Α, ωραία! Έχουμε και πολύ ωραία προσφορά από το Classic Hotel. Πάμε να δούμε τις σχετικές κάρτες, να δούμε ποια είναι αυτή η προσφορά για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αποκλειστικά. Όπως είδατε, είναι ένα πακέτο πολύ ωραίο για δείπνο και για ποτό, για αυτή την υπέροχη, αγαπημένη, ερωτεύσιμη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Τέλεια. Και είναι πολύ ωραίο έτσι να πάμε έτσι γουτσου, 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 γουτσου. Κόλλησες τις αντάγκες μου εσύ, νομίζω. Γουτσου, 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 με τον σύντροφο, τη σύντροφο, έτσι να φάμε ένα ωραίο φαγητό, να πιούμε ένα ωραίο κρασάκι και σε πολύ, πολύ προσιτές, καλές τιμές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Classic Hotel, λοιπόν, μια πολύ ωραία πρόταση από εμάς για εσάς, για να περάσετε αυτή την υπέροχη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου εκεί στο πολύ ωραίο ξενοδοχείο.